Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας κήρυξε από σήμερα Τετάρτη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στη χώρα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, σημειώνοντας ότι το Υπουργικό του Συμβούλιο χρειάζεται περιθώριο ελιγμών για να ανταποκριθεί γρήγορα στις προκλήσεις. Ο Ορμπάν, ο οποίος κέρδισε τέταρτη συνεχή θητεία στις εκλογές της 3ης Απριλίου, έχει χρησιμοποιήσει το έκτακτο αυτό μέτρο στο παρελθόν, μία φορά λόγω της μεταναστευτικής κρίσης και αργότερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. «Ο κόσμος είναι στο χείλος μιας οικονομικής κρίσης», είπε, προσθέτοντας πως η κυβέρνησή του χρειάζεται χώρο για ελιγμούς ώστε να δράσει γρήγορα. Νωρίτερα σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα μία επιστολή του Ούγγρου Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία δήλωσε πως οι προτινόμενες νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένου του εμπάργου πετρελαίου, δεν θα πρέπει να τεθούν προς συζήτηση στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Μπλοκ την επόμενη εβδομάδα. Η Ουγγαρία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό πετρέλαιο, έχει δηλώσει ότι θα χρειαστεί περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις για την αναβάθμιση των δηλητηρίων και την επέκταση ενός αγωγού που φέρνει πετρέλαιο από την Κροατία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.